«Ο παράδεισος βρίσκεται εκεί που είναι η Εύα», έλεγε ο Μάρκ Τουέιν, και ίσως να μην είχε άδικο όταν πολλοί θα παραλληλήσουν την Εύα με το Holy Grail τους, τον πολυπόθετο εκείνο στόχο που θα τους οδηγήσει στον παράδεισο της ψυχικής πληρότητας. Είμαι ο Τέο και καλώς ήρθατε στο Greek Watch Reviews. Μικροί και μεγάλοι μαγευόμαστε από όμορφες ιστορίες που μιλούν για ταξίδια και περιπέτειες. Όταν μάλιστα η ιστορία έχει να κάνει με την εξερεύνηση του διαστήματος, τότε αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η Ωμέγα σίγουρα δεν φανταζόταν το 1957 ότι το τότε νεοεμφανιζόμενο Speedmaster θα πρωταγωνιστούσε λίγα χρόνια αργότερα στο ορολογιακό στερέωμα, με βασικό εφόδιο τον βαρύτιμο τίτλο του ορολογιού που πάτησε πρώτο στο φεγγάρι. Μια πρωτιά που αναμφισβήτητα εκτόξευσε τη δημοτικότητά του και το έκανε παγκοσμίως γνωστό. Το βάπτισμα του πυρός της Ωμέγα στο διάστημα έλαβε χώρα στις 3 Οκτωβρίου του 1962, όταν ο Wally Schirra, φορώντας το προσωπικό του Speedmaster, πέταξε στην αποστολή Mercury Atlas 8, κατά την οποία πραγματοποίησε 6 περιστροφές γύρω από τη Γη μέσα σε 9 ώρες. Η NASA με τον καιρό συνειδητοποίησε την αξία και τη χρησιμότητα ενός ρολογιού χρονογράφου και έκρινε επιβεβλημένη τη συμπερίληψη ενός τέτοιου ως αναγκαίο εργαλείο στον βασικό εξοπλισμό κάθε αστροναύτη. Για τον λόγο αυτό, το φθινόπωρο του 1964 η NASA κίνησε τη διαδικασία επίσημου διαγωνισμού αποστέλλοντας σχετική επιστολή σε 10 διαφορετικές εταιρείες, που τη ζητούσε έναν κουρδιστό χρονογράφο με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Αν και 4 εξ αυτών ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της NASA, εν τέλει μόνο 3 χρονογράφοι πλήρουσαν τα κριτήρια και προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο. Ειδικότερα, τα μοντέλα που θα αξιολογούνταν ήταν το Longines Whitner 235T, το Rolex Cosmograph 6238 και η ευρέως παραδεκτή ως τρίτη έκδοση του Omega Speedmaster, αυτή με κωδικό 105003. Και τα τρία υποβλήθηκαν σε εξαντλητικές δοκιμές μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, προκειμένου έτσι να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η αντοχή τους σε ακραίες συνθήκες, όπως ενδεικτικά να αναφέρω την έλλειψη βαρύτητας, τους εκοφαντικούς ήχους, τους ισχυρούς κραδασμούς και τις παρατεταμένες αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας, πίεσης και υγρασίας. Υπόψη, ο βαθμός της έντασης των συνθηκών αυτών υπερεύαινε κατά πολύ αυτών μιας ρεαλιστικής διαστημικής πτήσης. Οι μαρτυρικές δοκιμασίες οδήγησαν τα υποψήφια ρολόγια πραγματικά στα όρια τους και την 1η Μαρτίου του 1965 το Omega ήταν αυτό που αναδείχθηκε ο νικητής της αναμέτρησης παρά τις ίσονος σημασίας ζημίες που υπέστη. Βασικά ήταν και το μόνο που συνέχισε να λειτουργεί σε αντίθεση με τους άλλους διεκδικητές που παρέδωσαν το πνεύμα κατά τη διάρκεια των τεστ. Το Omega Speedmaster αποτέλεσε το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο και ατύπως πιστοποιημένο ρολόι της NASA, το οποίο συμμετείχε σε όλες τις επανδρομένες της πτήσης στο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι το 1972. Κάποια γεγονότα που αποτέλεσαν σταθμή στην διαστημική πορεία του Moonwatch ήταν το αξιομνημόνευτο spacewalk του Ed White τον Ιούνιο του 1965 και φυσικά η μνημειώδης προσελήνωση του Apollo 11 την 21η Ιουλίου του 1969. Μπορεί ο Neil Armstrong να έκανε το πρώτο βήμα στο φεγγάρι, ωστόσο ο Buzz Aldrin ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι φορώντας ένα Speedmaster με κωδικό 105012. Και τον Δεκέμβριο του 1972 ήταν ο Gene Sherman στο Apollo 17 ο τελευταίος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη φορώντας το παλιό 105003. Στα τέλη του 1967 η Omega θέλησε να επαναπροσδιορίσει το Speedmaster με σκοπό να δημιουργήσει το απόλυτο διαστημικό ρολόι. Βασικό της μέλημα ήταν η βελτίωση των θερμοκρασιακών του αντοχών και των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων. Έτσι, σε συνεργασία με την NASA και κάτω από άκρα μυστικότητα, εκπονήθηκε το πρόγραμμα με την κωδική ονομασία Alaska Project, που στόχευε στην συνολική αναβάθμιση του Moonwatch. Το καλούπι της κάσας επανασχεδιάστηκε και για πρώτη φορά σε ρολόι χρησιμοποιήθηκε ως υλικό κατασκευής της το δυσαπόκτητο τιτάνιο. Αυτή η καινοτομία χάρισε άλλη μία πρωτιά στα επιτεύγματα της Omega.
Με όλα τα αυτά το πρόγραμμα είχε άδοξο τέλος και σύντομα εγκαταλείφθηκε καθώς θεωρήθηκε παροχημένο. Το κοστοβόρο και ατελέσφορο αυτό εγχείρημα έφερε στο φως μόνο 5 δείγματα του πρωτοτύπου, οπότε η Ωμέγκα έπρεπε να εξεύρει τρόπους για να ρεφάρει τη χασούρα, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ανέρχονταν στο ύψος του 1.000.000 ελβετικών φράγκων. Η εταιρεία έκρινε αναγκαίο να αξιοποιήσει όλη την έρευνα του Alaska Project πάνω στο οποίο πάτησαν οι ακόλουθες εκδόσεις Mark. Η Ωμέγκα ορθά διέβλεψε το λαμπρό μέλλον του Moonwatch, το οποίο διέθετε αδιάκοπτα και παράλληλα με τις εκδόσεις Mark, εκμεταλλεύοντάς το εμπορικά όσο δεν πάει. Οι επαιτειακές και θεματικές εκδόσεις του Speedmaster κάθε τόσο έδιναν και έπαιρναν, εξάπτοντας έτσι το ενδιαφέρον του ορολογόφιλου κοινού. Η έκδοση Moonwatch που έχω στα χέρια μου παρουσιάστηκε στην έκθεση της Βασιλείας το 2014, είναι κανονικής παραγωγής και βασίζεται στην έκδοση του 1968 με κωδικό 145022. Αν και επισήμως αυτή η έκδοση δεν φορέθηκε ποτέ πάνω στο φεγγάρι, δεν πάβει να διατηρεί την ανάμνηση ζωντανή. Ξεκινώντας από την Gas, αυτή είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και έχει διάμετρο 42 χιλιοστά. Αυτό όμως που αποκομίζει κάποιος όταν το φορά είναι ότι δίνει την αίσθηση ενός μικρότερου ουρολογιού, καθώς αν το παρατηρήσεις καλύτερα η προσεγμένη του σχεδίαση ξεγελά το μάτι. Στην ουσία αντιλαμβάνεσαι σαν διάμετρο μόνο αυτή του bezel, που αγγίζει σε διάμετρο μόλις τα 40 χιλιοστά. Αυτό αντισταθμίζεται κάπως από την μικρόσωμη στεφάνη που δίνει περισσότερη έκταση στο dial και το κάνει ιδανικό σαν μέγεθος. Συνεπώς αυτός είναι και ο λόγος που βολεύεται περίφημα σε μικρότερους καρπούς. Σ' αυτό βέβαια συνεπικουρεί και το συνολικό του μήκος από lug σε lug που ανέρχεται στα 48,5 χιλιοστά. Το σμιλεμένο σώμα της κάσας και συγκεκριμένα ο τρόπος που εναλλάσσεται το βουρτσισμένο με το γυαλισμένο στοιχείο κερδίζει τις πρώτες εντυπώσεις. Έχει μια ρευστή γραμμή που καμπυλώνει γλυκά στο τελείωμα των lugs, τα οποία δείχνουν μειώδη και αποπνέουν μια αίσθηση στιβαρότητας. Η κάσα είναι ασύμμετρη, καθώς η δεξιά της πλευρά είναι ανεπαίσθητα πιο ανοιχτή, ούτως ώστε να προστατεύσει στις κοιλότητές της τα αμφότερα γυαλισμένα κορώνα και pushers. Περνώντας το πίσω μέρος του ρολογιού, η Ωμέγκα με πηχιαίους τίτλους διατρανώνει επιδεικτικά τη σπουδαιότητα του Moonwatch. Έχει άλλωστε κάθε δικαίωμα να επέρεται γι' αυτό. Το καπάκι είναι βιδωτό και γυαλισμένο ένα κλικ λιγότερο από την κάσα. Οι επιγραφές είναι εχάρακτες και στο κέντρο του υπάρχει ανάγλυφο το ιστορικό έμβλημα Seahorse της Ωμέγα, που συνήθως υποδηλώνει την καταδυτική δεινότητα του ρολογιού. Στην προκειμένη το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την υδατοστεγανότητα του Moonwatch, που φαντάζει μάλλον απογοητευτική για πολλούς μόλις στις 5 ατμόσφαιρες ή 50 μέτρα στατικής πίεσης. Τουλάχιστον οι κατοχοί του θα παρηγοριούνται με τη σκέψη ότι η NASA το ενέκρινε για ταξίδι στο άνυδρο διάστημα. Το dial του Moonwatch δεν πρόκειται να τον μπερδέψεις με κανένα άλλο. Αυτή η συμμετρία των sub-dials σε συνδυασμό με τη δυνατή αντίθεση του μαύρου matte dial και των κατάλευκων στοιχείων αποτελούν μοναδικά γνωρίσματα του μοντέλου. Η θέση, το μέγεθος και οι αναλογίες όσων απαρτίζουν αυτό το θέμα σίγουρα δεν είναι τυχαίες. Είμαι πεπισμένος πως έχει δαπανηθεί πολύς χρόνος σε μελέτη και σχεδιασμό για να βγει αυτό το άρτιο από όλες τις απόψεις αποτέλεσμα. Το μάτι εστιάζει αμέσως σε αυτό που θέλει να δει, χωρίς οπτικό θόρυβο από άστοχες πληροφορίες και περιττούς συμβολισμούς. Η ταχυμετρική κλίμακα από ανωδιωμένο αλουμίνιο κοσμεί περιμετρικά τη στεφάνη και όλες οι ενδείξεις της είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις αντίστοιχες του dial. Το Moonwatch, τηρώντας πιστά την παράδοση, φέρει θολωτό θερμοπλαστικό ακριλικό κρύσταλλο το οποίο υψώνεται αρκετά από το bezel. Με συνολικό ύψος στα 14,3 χιλιοστά είναι κάπως εκτεθειμένο θα έλεγα σε επαφές και χτυπήματα. Αν συνυπολογίσουμε και την έμφυτη υπερευαισθησία του σε μικροσημάδια και γρατζουνιές, τότε αυτό αυτομάτως μεταφράζεται σε αναπόφευκτο καθημερινό βραχνά για τον υποχόνδριο κάτοχο. Απ' την άλλη σε μαγεύει με το παιχνίδισμα των παραμορφώσεων και εκείνη την απερίγραπτη αίσθηση ζεστασιάς που πολλοί εξυμνούν, πράγμα που δεν συναντά στο ζαπφύρι. Τα sub-dials βαθαίνουν ένα επίπεδο πιο χαμηλά από το dial, φέρουν λευκές αποτυπωμένες υποενδείξεις και αποδεικνύονται ευανάγνωστα ακόμα και από απόσταση.
τα 2 στις θέσεις 3 και 6 καταγράφουν χρόνους σε 30 λεπτή και 12 ώρη περίοδο αντίστοιχα, ενώ αυτό στη θέση 9 συνιστά το small second. Συνολικά και οι 6 λευκοί δείκτες ξεχωρίζουν στο αλαμπές μαύρο dial, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο οπτικής σύγχυσης. Οι ενδείξεις της ώρας και οι βασικοί 3 δείκτες είναι επικαλυμμένοι με υλικό Super Lumi Nova, προσφέροντας πολύ καλή ανάγνωση της ώρας σε συνθήκες σκότους. Στο ίδιο μήκος σχήματος βρίσκονται και οι δύο χαρακτηριστικές Aviator κουκίδες στη θέση 12, οι οποίες φωσφορίζουν στην ίδια πράσινη απόχρωση, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό της ώρας. Τέλος, το ιστορικό λόγο του Speedmaster Professional βρίσκεται σε περίοπτη θέση και συμπληρώνει την αρμονία του dial. Όσον αφορά τους μηχανισμούς του Moonwatch, το πρώτο Speedmaster του 1957 έφερε τον περίτεχνο και εκλεπτισμένο κουρδιστό μηχανισμό 321, ο οποίος βασιζόταν στο Lemania 2310. Η παραγωγή του 321 σταμάτησε το 1968 και την θέση του πήρε ο Αϊθαλής 861, ένας επίσης κουρδιστός μηχανισμός με μεγαλύτερη συχνότητα προς όφελος της χρονομετρίας, καλύτερη σταθερότητα στη λειτουργία και φυσικά μικρότερο κόστος παραγωγής. Αυτός με τη σειρά του έδωσε τη θέση του το 1996 στον 1861, που αποτελεί και την καρδιά αυτού του Moonwatch. Ο δικός μας 1861 έχει 18 jewels, διάμετρο 27 χιλιοστά και αποτελείται από 234 ξεχωριστά μέρη. Επίσης ταλαντώνεται με συχνότητα 3 Hz ή 21.600 bits ανά ώρα και προσφέρει 48 ώρες αυτονομία λειτουργίας. Είναι ένας παλιός αλλά αγέροχος κουρδιστός μηχανισμός που κάνει αυτό για το οποίο φτιάχτηκε, να χρονομετράει. Κατά συνέπεια, λειτουργίες όπως hacking seconds και ημερομηνία δεν προσφέρονται στο πακέτο. Στην ουσία, ο 1861 δεν έχει ιδιαίτερες διαφορές με τον προκάτοχο του 861, μιας και οι δύο έχουν κοινή βάση στον μηχανισμό 1873 της Lemania. Οι όποιες διαφορές τους κυρίως εντοπίζονται στο διαφορετικό φινίρισμα των μηχανικών μερών τους, καθώς στον μεν 1861 φέρουν επικάλυψη ροδίου, ενώ στον έτερο 861 επίστρωση χαλκού. Λόγω του χάλκινου χρώματος, η Omega τον δήλωνε ως Rose Gold, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάπου χρυσός, ενώ το 1987 άλλαξε τη χρωματική επίστρωση σε κίτρινη, ονομάζοντάς το Yellow Gold, και αυτό μέχρι την έλευση του 1861. Δυστυχώς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να περιεργαστούμε το μηχανισμό. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να πάμε στην αμέσως επόμενη έκδοση που είναι εφοδιασμένη με σαφύρι κρύσταλλο και διαφανές caseback. Η έκδοση αυτή είναι η πιο πλούσια, παρόλο που φέρει τον ίδιο μηχανισμό. Έχει τον κωδικό 1863 και λόγω της έκθεσής της έχει εξοραϊστεί στα σημεία για να δείχνει ακόμα πιο πολυτελής και φυσικά να δικαιολογεί το έξτρα τίμημα. Κατά συνέπεια, ακόμα και το μοναδικό πολυμερικό τμήμα του 1861 αντικαταστάθηκε με ένα αντίστοιχο μεταλλικό για να μην είναι ορατή η μεταξύ τους διαφορά στη χρωματική απόχρωση. Η χρήση του χρονογράφου είναι πολύ απλή. Με το επάνω κουμπί τον θέτει σε λειτουργία και τον σταματάς, ενώ με το κάτω τον επαναφέρει στην αρχική του θέση. Τα pushers έχουν καλό μέγεθος και δείχνουν στιβαρά στο πάτημά τους. Η κορώνα δεν είναι βιδωτή και φέρει στη θεατή της πλευρά το λόγο της εταιρείας. Στην αρχική της θέση κουρδίζει δεξιόστροφα, ενώ τραβώντας την στην δεύτερη θέση ρυθμίζει στην ώρα. Ο άξονάς της είναι σταθερός, χωρίς υποψία ασάφειας. Το κούρδισμά της είναι απρόσμενα βαρύ και καταλαβαίνεις ότι έφτασε στο μέγιστο της συμπίεσης όταν απλά δεν γυρνάει άλλο. Ένα θέμα που με προβλημάτισε ήταν το τράβηγμα προς τα έξω. Θέλει λίγο χρόνο μέχρι να τις πάρει στον αέρα, διότι ο συνδυασμός του μεγέθους της και της θέσης στην οποία βρίσκεται δεν επιτρέπουν σίγουρο πιάσιμο παρά τις συγκοπές της. Εν ολίγοις, ίσως κάποιοι βρουν τη χρήση της κάπως μπελαλίδικη και πιθανό να κουράσει με τον καιρό τον ασυμβίβαστο κάτοχο. Πληροφοριακά, η Omega με την αναβίωση του 321 και την παρουσίαση της πολλά υποσχόμενης 3861 αναζωπήρωσε σενάρια αλλαγών και σίγουρα οι εξελίξεις προαλήφονται θετικές. Στο πέρασμα του χρόνου, το Moonwatch άλλαξε αρκετούς κωδικούς των μπρασελέ που συνόδευαν τα μοντέλα της. Το υποεξέταση μοντέλο φοράει τον αναβαθμισμένο αναδιπλούμενο μπρασελέ από ανοξείδωτο ατσάλι με κωδικό 1958-957.
Εφαρμόζει εξαιρετικά στην κάσα με Solid N Links και έχει διπλό κουμπο σύστημα απασφάλισης στο clasp. Μάλιστα είναι το πρώτο μπρασελέ σε Moonwatch που τα link του είναι συναρμοσμένα με πύρο που ασφαλίζει με βίδες και στις δύο πλευρές, σε αντίθεση με την τελευταία έκδοση 1998-849 που φέρει πύρο και κολάρο. Το μπρασελέ πατάει σχεδιαστικά στον τύπο Oyster και έχει τρεις σειρές από links. Ως επιτοπλίστων είναι βουρτσισμένο στην επάνω του πλευρά, με τα ακριανά τμήματα της μεσαίας σειράς να είναι γυαλισμένα, μια όμορφη πινελιά που σπάει ευχάριστα τη μουντάδα. Απ' την άλλη, τα πλαϊνά έχουν γυαλιστεί και δείχνουν να αποτελούν προέκταση της γυαλισμένης λωρίδας της κάσας. Το άνοιγμα στα lugs μετράται στα 20 χιλιοστά και σταδιακά λεπταίνει στα 18 χιλιοστά, χαμηλά στο τελευταίο τμήμα του clasp. Το κούμπομα είναι όλο βουρτσισμένο και φέρει εχάρακτο το γνωστό λόγο. Αν περιμένεις να βρεις κάποιον έξυπνο μηχανισμό προέκτασης του μπρασελέ, θα μείνεις απλά με την όρεξη. Γι' αυτό θα πρέπει να συμβιβαστείς με δύο μόνο θέσεις για μικρορυθμίσεις. Σε αίσθηση το μπρασελέ δεν το λες σφιχτό, το αντίθετο μάλιστα. Έχει αυξημένες ανοχές στη συναρμογή και αυτό προς όφελος της άνεσης. Πράγμα που επιβεβαιώνεται με το που το φορέσεις. Αν μπορούσε να ήταν ακόμα περισσότερο taper, δηλαδή να λέπτενε χαμηλά στα 16 χιλιοστά, θα το προτιμούσα. Εκτός αυτού το βρήκα ελαφρύ και για του λόγου το αληθές, η ζυγαριά έδειξε μόλις 150 γραμμάρια, προσαρμοσμένο όμως για καρπό 18,5 εκατοστών, γεγονός που το κατατάσσει στα ελαφρύτερα τσάλινα ρολόγια με μπρασελέ που έχω δοκιμάσει. Εάν έπρεπε όμως να αλλάξω κάτι στο μπρασελέ, αυτό θα ήταν το clasp του. Όχι ότι διαπίστωσα κάποιο θέμα λειτουργικότητας, απλά θα το ήθελα να δείχνει αντάξιο με το υπόλοιπο σώμα. Χάνει δηλαδή σε αίσθηση στιβαρότητας, ρυθμισιμότητας και απτής ποιότητας. Η ραφιναρισμένη του κάσα, η διαπεραστική του διχρωμία και η απέρατη σχεδίασή του είναι τα θεμελιώδη συστατικά που συνθέτουν ένα σύνολο εύπεπτο στο μάτι. Έτσι, παρά το συγκρατημένο του παρουσιαστικό, το Speedmaster έχει κάτι που δεν το βρίσκει στα περισσότερα ορολόγια. Ποιο είναι αυτό? Μα φυσικά η απαράμιλη δεκτικότητά του σε λουριά. Το καλό με αυτό το ρολόι είναι ότι μπορείς να του φορέσεις τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο που το αποκαλούν Strapmaster, ένα παρονίμιο που αποδίδει εύστοχα το εκπληκτικό του χάρισμα να δέχεται με χαρακτηριστική άνεση κάθε λογής λουρί. Αν το προκαλέσεις, θα χαμογελάσει με νόημα, υπονώντας πως τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Για παράδειγμα, θες να του δώσεις ένα αλήτικο ύφος, του βάζεις ένα ξεθοριασμένο vintage καφέ δερμάτινο λούρι και αμέσως το απογείωσες. Ή μήπως κάτι πιο μαλακό, ένα suede στα γήινα χρώματα θα δέσει τέλεια. Αν θες κάτι πιο μάχημο ή περιπετειώδες, τότε ένα λούρι από καμβά ή κορντούρα θα δώσει τη λύση. Αν έχεις διάθεση να παίξεις με χρώματα, σχέδια και μοτίβα, τότε τα NATO είναι η απάντηση. Τα σοφιστικέ περλών, τα sportif rubber καθώς και όλοι σχεδόν οι τύποι των δερμάτινων λουριών θα κουμπώσουν με την ίδια ευκολία όπως τα προηγούμενα, αποπνέοντας φυσικά και τον ανάλογο αέρα. Βασικά, όρεξη και κεφάλαια να έχεις και πολύ σύντομα θα χρειάζεσαι έξτρα χώρο αποκλειστικά για τις λουρό ενδυμασίες του. Χωρίς αμφιβολία, το Speedmaster είναι ένα από τα πιο ευκολοσυνδύαστα ρολόγια που μπορεί κάποιος να επιλέξει. Ένα ρολόι πασπαρτού που θα φορεθεί με οποιαδήποτε ενδυματολογική επιλογή και σε κάθε περίπτωση ή δραστηριότητα, υπό τον όρο βέβαια να μην περιλαμβάνεται το υγρό στοιχείο. Το Moonwatch, παρά το σχετικά ψηλό του caseback, κάθεται καλά στον καρπό χωρίς τις ανεπιθύμητες τάσεις να γέρνει άχαρα. Με τίποτα δεν το κάνεις για ρολόι που ξεπερνάει τα 14 χιλιοστά, καθώς η χιτή του σιλουέτα κρύβει το ύψος του έξυπνα δίνοντας την εντύπωση ενός λεπτότερου. Το στενό bezel με την κάπως αχνή αριθμοσειρά του ταχύμετρου δίνει χώρο στο dial για να παντρέψει ιδανικά τα ισομεγέθη sub-dials με τις περιμετρικές ενδείξεις. Εκεί που πιστεύεις ότι το dial είναι μικρό και ότι τα υποκαντράν είναι απλά διακοσμητικά, γρήγορα διαψεύδεσαι με την οπτική πληροφορία που σου παρέχει. Βλέπεις τελικά ότι η οξία αντίθεση στη διχρωμία όντως κάνει δουλειά και πιάνεις τον εαυτό σου όλο και πιο συχνά να βρίσκει λόγους να χρησιμοποιήσει το χρονογράφο. Εάν έπρεπε να οριστεί ένα σημείο αναφοράς για το πώς πρέπει να σχεδιάζεται ένας χρονογράφος, τότε το Moonwatch θα ήταν αυτό. Ένα πρότυπο για μίμηση ή αντιγραφή.
μια σπουδή πάνω στην δωρική ορολογιακή έκφραση. Η διαχρονική του σχεδίαση το καθιστά επίκαιρο σε κάθε περίοδο και η αταξική του φυσιογνωμία το κάνει προσιτό στον καθένα. Αναντίλεκτα δεν το λες φθηνό, αλλά ούτε και απαγορευτικό. Με τελική τιμή τα περίπου 3.500 ευρώ, το Moonwatch φλερτάρει με την luxury κατηγορία ως ένα entry level ρολόι. Συνιστά ένα must have κομμάτι για κάθε λάτρη ρολογιού και θα βρει τη θέση του σε κάθε συλλογή. Το βασιλικών διαστάσεων κουτί του σου υπενθυμίζει την μεγαλοσύνη και το ειδικό βάρος που κουβαλάει. Τέλος, η πενταετής εγγύηση έρχεται ως επιστέγασμα ενός ήδη πληθωρικού πακέτου. Αξίζει τα λεφτά που ζητάει? Εξαρτάται, ανάλογα από ποια σκοπιά το βλέπει ο καθένας. Αν το δω αποστασιοποιημένα και το εξετάσω με αυστηρά κριτήρια στα σημεία, χωρίς μαρκετινίστικες φιωριτούρες, θα απαντήσω πως η τιμή του είναι λίγο τσιμπημένη. Αν όμως συνεκτιμήσω την σπουδαία του ιστορία και ότι έχει χαρακτήρα βαριάς παρακαταθήκης, τότε είναι σαν να κλέβουμε εμείς την Ωμέγα. Η ομοιογένεια και η ουδετερότητα του Moonwatch είναι έννοιες που το χαρακτηρίζουν σε απόλυτο βαθμό και αδυνατείς να του καταλογίσεις κάποιο σχεδιαστικό ατόπιμα. Κατά γενική ομολογία, είναι ένα καλέσθητο ρολόι που κρατάει τους τόνους χαμηλά. Συγχρόνως όμως το βρίσκω και εκνευριστικά φλεγματικό, όχι όμως υπό το πρίσμα του επιτιδευμένου ή του αλαζονικού, αλλά εκείνου του ατάραχου και ανάλγητου που έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου και έχει ατσαλωθεί. Το Speedmaster δεν χρειάζεται να πει ή να αποδείξει τίποτα σε κανέναν, αφήνει τους άλλους απλά να ασχοληθούν με αυτό. Η Ολύμπια γαλήνη που το διακρίνει δεν ενοχλείται από περισπασμούς. Κάποιοι θα το βρουν μονότονο, κοινότοπο ή και άνευρο. Πολύ πιθανόν να περάσει και απαρατήρητο, ως άλλο ένα πληκτικό κλασικίζον ρολόι, αλλά κατά βάθος καρφί δεν του καίγεται. Ο συνειδητοποιημένος κάτοχος δεν προσδοκά από το Moonwatch να αποσπάσει τα γνωστά επιφωνήματα θαυμασμού, άλλωστε αυτός ο ρόλος δεν του πάει. Η καθημερινή συμβίωση μαζί του ίσως να μην είναι πάντα ρόδινη, όμως θα υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που θα το χαζεύεις και θα χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Βαθιά μέσα σου γνωρίζεις ότι βαστά στα χέρια σου έναν ζωντανό θρύλο, έναν κατ' εικόνα και καθομοίωση απόγονο του πρώτου Moonwatch, του πρώτου ρολογιού που φορέθηκε στο φεγγάρι. Το Moonwatch επιζητά τη δική σου προσοχή και μόνο, θέλει να σαγηνεύσει το δικό σου μυαλό και να κυριεύσει τη δική σου ψυχή. Ποθεί διακάως να γίνει δική σου Εύα και σου ζητά να αφαιθείς πάνω της για να σε οδηγήσει στο δικό της παράδεισο. Αν βρήκατε ενδιαφέρουσα την παρουσίασή μου, κάντε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι μου. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.